Για έλατε τώρα στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον νευρολόγο και διευθυντή της Α Νευρολογικής Κλινικής στο Metropolitan General, τον κύριο Στέλιο Δωρή. Γεια σας γιατρέ, καλημέρα σας. Γεια σας, καλή σας μέρα. Θα μιλήσουμε σήμερα για το ηλεκτρομοιογράφημα. Θα μας πείτε τι είναι και για ποιες παθήσεις βεβαίως ενδείκνυται. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο, τι είναι. Ναι, καταρχήν το ηλεκτρομοιογράφημα είναι μια διαγνωστική εξέταση. Είναι παλιά διαγνωστική εξέταση. Η ζωή της ξεπερνά τα 50 χρόνια. Ωστόσο, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει γίνει πολύ πιο ακριβής και αξιόπιστη. Μάλιστα. Με το ηλεκτρομοιογράφημα μετράμε την λειτουργία των περιφερικών νεύρων και των μυών. Mm-hmm. Και όταν λέμε περιφερικά νεύρα, λέμε όλα τα νεύρα του σώματος εκτός από τον εγκέφαλο και τον οτίο μυελό. Mm-hmm. Έχει κάποιες επιμέρους εξετάσεις ή είναι μόνο αυτό? Ναι, όταν λέμε ηλεκτρομοιογράφημα εννοούμε μια σειρά εξετάσεων στην mm-hmm. ουσία. Συνοπτικά μεταχειριζόμαστε τη λέξη ηλεκτρομοιογράφημα. Το ηλεκτρομοιογράφημα περιλαμβάνει το καθεαυτό ηλεκτρομοιογράφημα. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της εξέτασης για τον διαγνώστη. Αλλά εκτός από αυτό περιλαμβάνει και την κινητική αγωγημότητα νεύρων, την αισθητική αγωγημότητα νεύρων. Δηλαδή, σε ποιες παθήσεις έρχεται κανείς να κάνει ηλεκτρομοιογράφημα? Ναι, ναι. Το ηλεκτρομοιογράφημα μας βοηθά σε παθήσεις που αφορούν πολλές ειδικότητες. Νευρολογία, ορθοπαιδική, νευροχειρουργική, παθολογία, ρευματολογία, ενδοκρινολογία, ογκολογία κλπ. Στην ουσία... Κάνα μειονέκτημα έχει το ηλεκτρομοιογράφημα? Είναι μόνο, γιατί μέχρι τώρα τα λέτε θετικά. Κοιτάξτε, υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ένα μειονέκτημα. Όπως είπαμε, είναι μια πολύ χρήσιμη εξέταση. Mm-hmm. Απαιτεί όμως νευρολόγο με πολύ μεγάλη εμπειρία στο περιφερικό νευρικό σύστημα mm-hmm. και με εξειδίκευση στην εξέταση. Και δυστυχώς τέτοιοι άνθρωποι είναι πολύ σπάνιοι. Mm-hmm. Οπότε... Πρέπει να προσέχουμε τι κάνουμε, πού το κάνουμε και πώς το κάνουμε, λοιπόν. Ακριβώς. Λέτε. Μάλιστα, γιατρέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ, για τη σημερινή σας παρουσία. Εμείς εμπιστευόμαστε τον κύριο Δωρή. Αν χρειαστεί, θα πάμε στο Δωρή. Μακάρι να μην χρειαστεί. Καλημέρα σας, γιατρέ. Μακριά από μένα. Σας ευχαριστώ. Μακριά, δεν λέτε τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι θα φύγουμε και εμείς τώρα.